Συντρόφισσες και σύντροφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση και να πω ότι σκεφτόμουν ότι ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν πολύ ταιριαστός, γιατί αυτό ζούμε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όταν η πέμπτη οικονομία του πλανήτη αποφασίζει να φύγει από την υποτίθεται πιο προχωρημένη εκδοχή ολοκλήρωσης στον πλανήτη, τότε είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε μια κρίση. Η Ευρώπη σήμερα είναι ο μεγάλος ασθενής στον παγκόσμιο χάρτη. Οικονομικά, το ευρώ έδειξε ότι αποτελεί στην πραγματικότητα έναν ακραίο μηχανισμό επιβολής νεοφιλελεύθερων πολιτικών και διαρκούς δημιουργίας ανισοτήτων προς όφελος των χωρών του κέντρου. Στην κρίσιμη αναμέτρηση με την παγκόσμια κρίση του 2007-2008, το μόνο που κατάφερε το ευρώ ήταν να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, διαμορφώνοντας συνθήκη στάσιμου αποπληθωρισμού. Το μόνο που εντείνεται στην Ευρώπη είναι η επίθεση στο κοινωνικό κράτος, η λιτότητα, η ανεργία, η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Πολιτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται σε ό,τι πιο αντιδημοκρατικό έχει δει η γυραιά Ήπειρος από την εποχή του ναζισμού. Διαρκής υπονόμευση κάθε δημοκρατικής διαδικασία, ακύρωση της λαϊκής κυριαρχίας, νέες μορφές οικονομικής και πολιτικής επιτήρησης, αλλεπάλληλα με τα μοντέρνα πραξικοπήματα και παράλληλα συνεχές πάρτι για τα οργανωμένα συμφέροντα και τα λόμπι στις Βρυξέλλες. Τα μνημόνια έδειξαν με τον πιο ομό τρόπο ότι δεν είναι η εξαίρεση, αλλά η νέα κανονικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια βαθιά ηγεμονική σχεδόν κρίση. Με μια πολιτική τάξη, είτε κεντροδεξιά είτε κεντροαριστερή, αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα, ένα κλειστό κλαμπ με βασική ενασχόληση τις περιστρεφόμενες πόρτες ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο κράτος, συναντώντας όλο ένα και μεγαλύτερη εχθρότητα από τις κοινωνίες. Ιδεολογικά και πολιτισμικά, η διαμόρφωση ενός τοπίου όπου κυριαρχεί η Ισλαμοφοβία, ο αποικιακός ρατσισμός, η διαρκής προσπάθεια στιγματισμού των υποτελών τάξεων, τα νέα τείχη εσωτερικά και εξωτερικά απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυγες επικυρώνουν ένα δρόμο πραγματικής οπισθοχώρησης σε σκοτεινές εποχές. Γεωπολιτικά, η Ενωμένη Ευρώπη μετατρέπεται σε ένα απλό προσάρτημα προς τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Αποδέχεται πολιτικές όπως οι κυρώσεις στη Ρωσία, ακόμα και αν είναι αντίθετες στα όποια συμφέροντά της, ή απλώς αποτελεί το χρήσιμο στήριγμα υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα, παίζοντας λίγο με τις λέξεις, ότι το καθήκον των δυνάμεων της αριστεράς και του εργατικού κινήματος δεν είναι να είναι απλώς ευρωσκεπτικιστικές. Πρέπει να είναι βαθιά, κάθετα, ανυποχώρητα, αντιευρωπαϊστικές. Είναι αδύνατον μέσα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μια διαφορετική πορεία μιας χώρας. Οποιαδήποτε εναλλακτική πολιτική θα αντιμετωπίσει αργά ή γρήγορα το δίλημα ανάμεσα στη ρήξη, δηλαδή την έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη συνθηκολόγηση. Με την τελευταία, αν συμβεί, να σημαίνει την ταπείνωση μιας ολόκληρης κοινωνίας, όπως έδειξε δυστυχώς και η ελληνική τραγωδία. Ειδικά για την Ελλάδα, που έχει να αντιμετωπίσει και το βραχνά του χρέους και των μνημονίων, είναι απόλυτα σαφές ότι η ρήξη με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκαίο βήμα. Για να μπορείς να πεις παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, χωρίς να μπορούν να σε επηρεάσουν αρνητικά οι εκβιασμοί από τον έλεγχο ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και φυσικά, για να μπορείς να πεις όχι στα μνημόνια, χωρίς να εξαρτιέσαι από τις χρηματοδοτικές ενέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι οι δανειακές συμβάσεις, είτε οι χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Γι' αυτό το λόγο και το μήνυμα του Brexit εδώ στην Ελλάδα ήταν μήνυμα αισιόδοξο, γιατί έκανε προφανή τη βαθιά και μη αντιστρέψιμη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γιατί έδειξε ότι μπορεί να υπάρξει η ρήξη. Δεν υποτιμούμε
την εθνικιστική και αντιδραστική ρητορική που συνόδευσε μεγάλο μέρος της εκστρατείας υπέρ του ή την ηγεμονία αστικών δυνάμεων, αλλά κατανοούμε ότι και ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών στρωμάτων που στήριξαν την επιλογή της εξόδου το έκαναν ακριβώς γιατί αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να ανακτήσουν πλευρές λαϊκής κυριαρχίας. Και με αυτή την έννοια είναι σαφές ότι σήμερα οι δυνάμεις αριστεράς στην Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρες στο να πούν εδώ και τώρα το έξω από την Ευρωζώνη και το ανυπακοή ρήξη και έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ως πανάκια, ούτε αν θέλετε ως μια απλή νομισματική αλλαγή που θα φέρει ανάπτυξη και η ανάπτυξη μετά θα φέρει αναδιανομή. Άλλωστε, σήμερα οι επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς πολιτικές λιτότητας και εισοδηματικής ανισότητας. Είναι και πολιτικές αποδιάρθρωσης του παραγωγικού ιστού, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ίδιας της ικανότητας να ασκήσεις πολιτική. Έχουν φέρει μία μοντελοποίηση, αν θέλετε, σαφέστατα προς τα συμφέροντα των πιο επιθετικών μερίδων του κεφαλαίου. Με αυτή την έννοια, η ρήξη με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς αφετηρία. Είναι η κρίσιμη ανάκτηση λαϊκής κυριαρχίας και πάνω απ' όλα δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου από τη μεριά των δυνάμεων της εργασίας για ένα πρόγραμμα μεταβατικό, ένα πρόγραμμα ανατροπών τομών και πειραματισμών σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Και αν θέλετε, ακριβώς λόγω αυτών των αποτελεσμάτων, των διαβρωτικών αποτελεσμάτων στην ίδια την ικανότητα αυτής της χώρας να παράγει προς όφελος της εργαζόμενης πλειοψηφίας είναι που είχε η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέχρι τώρα τα 30 χρόνια της πρόσδεσής μας εκεί που ο σοσιαλιστικός χαρακτήρας δεν έρχεται από το μέλλον, είναι πρόκληση του παρόντος από τα πρώτα ήδη βήματα. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια, το ότι σήμερα υπάρχουν δυνάμεις της ακροδεξιάς και του νεοφασισμού που υιοθετούν ρητορικές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας ανησυχεί, προφανώς, αλλά δεν πρέπει να μας κάνει να υποχωρούμε από το στόχο της ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ακριβώς αντίθετο επιβάλλει να κάνουμε ακόμα πιο συστηματική δουλειά και να δείξουμε ότι μόνο η δική μας πρόταση με το μεταβατικό πρόγραμμα σε δημοκρατική, σοσιαλιστική και διεθνιστική κατεύθυνση μπορεί να φέρει μια άλλη κατάσταση στη χώρα και όχι ο δήθεν και σε τελική ανάλυση συστημικός ευρωσκεπτικισμός της ακροδεξιάς. Ήταν μεγάλο λάθος και βλέπουμε σήμερα τις συνέπειες του ο τρόπος που μεγάλα κομμάτια της ευρωπαϊκής αριστεράς έκαναν μια σύγχυση ανάμεσα στο διεθνισμό και τον ευρωπαϊσμό. Ο ευρωπαϊσμός είναι ο εθνικισμός του κεφαλαίου στην Ευρώπη. Η Ενωμένη Ευρώπη ήταν πεδίο ναρκοθετημένο για τα κοινωνικά κινήματα, ήταν εξ αρχής ανέρεση και όχι ενίσχυση του διεθνισμού. Και δεν είναι τυχαίο πως όπου η αριστερά υποτιμούσε αυτή τη διάσταση της ρήξης με τον ευρωπαϊσμό ήταν εκεί που είχαμε και τη μεγαλύτερη ενίσχυση της ακροδεξιάς που προσπαθούσε να καταλάβει χώρο. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτού του καταναγκαστικού σχεδόν ευρωπαϊσμού να μην υπάρχει ουσιαστική προγραμματική επεξεργασία για το πώς μπορεί να γίνει η ρήξη, για το μεταβατικό πρόγραμμα, για τη διαλεκτική και αναγκαία σχέση ανάμεσα στην νομισματική κυριαρχία της εθνικοποίησης, τον εργατικό έλεγχο, την αυτοδιαχείριση. Και αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι απλώς σε επίπεδο απόψεων. Αυτά τα αποτελέσματα είναι η ελληνική τραγωδία και τη ζήσαμε πολύ καλά. Με αυτή την έννοια είναι σαφές ότι το αίτημα της ρήξης με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι ούτε εθνοκεντρικό, ούτε εθνικιστικό. Είναι ένα αίτημα ανάκτησης της λαϊκής κυριαρχίας και του δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου από ένα ενδυνάμει ιστορικό μπλοκ των δυνάμεων της εργασίας, της γνώσης και του πολιτισμού για μια σύγχρονη σοσιαλιστική προοπτική. Είναι η προϋπόθεση του πραγματικού διεθνισμού
Είτε μιλάμε για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και να πω εδώ ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάπτυστη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που δεν μας επιτρέπει να ασκήσουμε πραγματικά την αλληλεγγύη που θέλουμε στους πρόσφυγες, είτε μιλάμε για μια άλλη ποιότητα στις διεθνείς σχέσεις. Ο διεθνισμός σήμερα δεν μπορεί να περάσει ούτε μέσα από μια ουτοπία μεταρρύθμισης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, ούτε όμως και από τη φαντασίωση μιας πανευρωπαϊκής εξέγερσης που εν τέλει λειτουργεί ως άλοθη για τη στρατηγική απραξία. Διεθνισμός σήμερα σημαίνει την προσπάθεια να μετατρέψουμε κάθε μια χώρα σε έναν αδύναμο κρίκο και μέσα από την προσπάθεια να υπάρξει ένας κύκλος δρύξεων και αποχωρήσεων που μπορεί να οδηγήσει σε συνολικότερη αποδιάρθρωση και την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τελειώνοντας, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να πω ότι είναι ανάγκη, και αυτή είναι τη γνώμη της Λαϊκής Ενότητας, να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία διαλόγου, συντονισμού και κοινής δράσης με κεντρική αιχμή την αντίθεση στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που να βάζει το στόχο της ρήξης για κάθε μια χώρα, αλλά και προοπτικά το στόχο της συνολικής διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας πρωτοβουλίας ανοιχτής και συντροφικής προς όλα τα αριστερά και προοδευτικά κινήματα που σήμερα τοποθετούνται κριτικά απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με έμφαση στην κοινή προγραμματική επεξεργασία, γιατί έχουμε ανάγκη από την επεξεργασία της εναλλακτικής, έχουμε ανάγκη να τη ζυμώσουμε, να την καταθέσουμε στον κόσμο της εργασίας, να ξαναγυρίσει η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Με οικοδόμηση, αν θέλετε, μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία σε πολιτικό επίπεδο του διεθνισμού και της συνεργασίας, που είναι όντως το όραμά μας για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μια Ευρώπη σε τελική ανάλυση απαλλαγμένη από τον ίδιο τον καπιταλισμό. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να κινηθούμε. Και ξέρουμε ότι μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχει σταματήσει η Ελλάδα να είναι το εργαστήρι της ελπίδας και το μεγάλο παράδειγμα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε την εμπιστοσύνη πως οι εικόνες της Ελλάδας του αγώνα, οι εικόνες της Ελλάδας της ανυπακοής, οι εικόνες της Ελλάδας του όχι, δεν είναι αναμνήσεις από το παρελθόν, αλλά εικόνες από το μέλλον και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.